άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων όσοι διατέλεσαν υπουργοί, υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς και έβαλαν την υπογραφή τους σε προγραμματικές συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens, ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, αίτημα που έγινε δεκτό και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Μάλιστα, ο Κώστας Τζαβάρας ζήτησε από τα πολιτικά πρόσωπα να διευκολύνουν την Επιτροπή, δίνοντας οι ίδιοι τους λογαριασμούς τους. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός. Χαρακτηριστικό της ροής του μαύρου χρήματος είναι το έγγραφο του πρώην διαχειριστή των μαύρων ταμείων Νίτλ, ο οποίος ζητούσε να μοιραστούν 75 εκατομμύρια μάρκα από τις αρχές του 1998 μέχρι και τα τέλη του 1999, παραθέτοντας μάλιστα και χρονολογική σειρά της καταβολής των εμβασμάτων. Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πάνος Καμένος, ζήτησε το άνοιγμα του λογαριασμού της Siemens Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία Debevoise, από αυτόν τον λογαριασμό δεν έφευγαν μόνο χρήματα για δώρα, αλλά και το 2% του τζίρου της Siemens Ελλάδος σε πολιτικά πρόσωπα. Ο Νίτλ δήλωσε ότι μετά το κλείσιμο αυτού του λογαριασμού, ο Χριστοφοράκος πλησίασε τον Μπερνσόν για να τον βοηθήσει να βρει άλλον τρόπο εξέβρεση των χρημάτων, διότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιούνταν για την πραγματοποίηση πληρωμών σε πολιτικά κόμματα της Ελλάδας. Οι χθεσινές λίστες δώρων σε πολιτικά πρόσωπα με την ευκαιρία των ονομαστικών της εορτών, τα οποία έφτασαν στην Εξεταστική Επιτροπή από την Siemens, προκάλεσαν την οργή του Προέδρου της ΣΥΦ Βαλιράκη, ο οποίος περιμένει, όπως είπε, ουσιαστική βοήθεια από την εταιρεία. Η Siemens μας δουλεύει και μας παιδεύει. Δεν θέλουμε τα μικρά αλλά τα μεγάλα. Θέλουμε ποιοι, πότε, πώς και γιατί. Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, επανέλαβε την πρότασή του να εγερθούν αστικές αξιώσεις προς τη Siemens. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός προτείνει στην κυβέρνηση να εγείρει αξιώσεις αστικών αποζημιώσεων για όλα αυτά τα μεγάλα καπέλα που μπήκαν στις βάσεις. Και καλούς νομικούς έχουμε και το δίκαιο είναι με το μέρος του ελληνικού δημοσίου.